Άλλα λέει ο ένας υπουργός, άλλα λέει ο άλλος για το αν θα ληφθούν το επόμενο διάστημα νέα μέτρα στηρίξεως των πολιτών από την ενεργειακή ακρίβεια και η συνεννόηση είναι λέξη άγνωστη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ερωτηθείς χθες αν η κυβέρνηση προτίθεται να επεκτείνει το επίδομα για τα καύσιμα τους επόμενους μήνες ή να το διευρύνει και σε άλλες ομάδες, αφού υπεστήριξε ότι ήδη η Ελλάδα έχει δώσει μέχρι σήμερα διπλάσιους πόρους σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη, κάτι που δεν ισχύει, ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή το δημοσιονομικό περιθώριο έχει εξαντληθεί λόγω των παρεμβάσεων στα τιμολόγια ρεύματος, οι οποίες από τον Ιούλιο αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό, άδειασε επί της ουσίας τον Υπουργό Αναπτύξεως, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος την Παρασκευή, σε συνέντευξή του στο Real FM, είχε αφήσει ανοιχτό παράθυρο το μέτρο να συνεχίσει να ισχύει και μετά τον Ιούνιο. Άδειασε και τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, ο οποίος, ερωτηθείς χθες αν υπάρχουν σκέψεις για επιδότηση στα καύσιμα μέσα στο καλοκαίρι, είπε και αυτός ότι υπάρχουν, χαρακτηρίζοντάς το σημαντικό θέμα. Σύμφωνα με τον κύριο Οικονόμου, το χειρότερο που θα μπορούσαμε να πάθουμε είναι να ξαναμπούμε στο στόχαστρο εκείνων που υποβαθμίζουν οικονομίες, των αγορών που δημιουργούν προβλήματα σε ένα περιβάλλον που ο δανεισμός δυσκολεύει, γιατί τότε τις περιπέτειες θα τις περάσουν οι πιο αδύναμοι.